Καλημέρα, καλημέρα Φίλιππε, καλημέρα Νίκο, καλημέρα και στους Τι τηλεθεατές. γίνεται. Καλημέρα. Έχουμε πάλι. Είναι συγκρουσιακό το κλίμα στο πολιτικό σκηνικό. Είναι, έχουμε, αλλά και τι δεν έχουμε. Πάμε να τα πάρουμε ένα-ένα τώρα. Ξεκινάμε. Όλοι εναντίον όλων, αυτό είναι, αυτή είναι η φράση Ακριβώς. που νομίζω συνοψίζει το κλίμα. Για να ξεκινήσουμε τώρα. Ξεκινάμε. Από. Είχαμε συνηθίσει τις περασμένες μέρες στην πολιτική αντιπαράθεση να επικεντρώνεται στο θέμα των μετεκλογικών συνεργασιών, των προγραμματικών θέσεων και του κόμματος Χασιδιάρη. Όμως πλέον βλέπουμε να ανοίγει η βεντάλια. Μάλιστα, χθες άνοιξαν ένα νέο μέτωπα. Είδαμε να ανεβαίνουν οι τόνοι και για επιμέρους θέματα, όπως είναι η χρήση του πρωθυπουργικού αεροσκάφους Να. από τον Πρωθυπουργό και η ελάχιστη βάση εισαγωγής. Είχαμε και ένα άτυπο debate μεταξύ των δύο βασικών διεκδικητών της εξουσίας από τους τηλεοπτικούς δέκτες. Τόσο ο κύριος Μητσοτάκης όσο και ο κύριος Τσίπρας παραχώρησαν συνεντεύξεις σε τηλεοπτικούς σταθμούς με τον Πρωθυπουργό από τη συχνότητα του Σταρ να ξεκαθαρίζει πως δεν πρόκειται να δεχτεί να κυβερνήσει με ψήφων ανοχής και ότι δεν θα δεχθεί ψήφο εμπιστοσύνης από βουλευτές που δεν ανήκουν στη Αυτό εννοούσε δηλαδή Δημοκρατία. και συνεργασία με το Πασόκ. Τι εννοούσε. Ναι, και συγκεκριμένα για το ενδεχόμενο συνεργασίας με το Πασόκ είπε ότι δεν υπάρχουν, ότι υπάρχουν μάλλον μεγάλες διαφορές με το κίνημα, φέρνοντας μάλιστα για παράδειγμα μεταξύ άλλων την αναθεώρηση του άρθρου 16 για τα ιδιωτικά Ναι. πανεπιστήμια. Ο κύριος Μητσοτάκης είδαμε να επικεντρώνει την κριτική του στον Νίκο Ανδρουλάκη. Είπε μάλιστα πως δείχνει προσωπική αιμονή μαζί του και ότι επιτίθεται προσωπικά σε εκείνον. Επανέλαβε ακόμη ότι δεν θέλει να συναντηθεί μαζί του, ενώ ο ίδιος το έχει επιδιώξει, όπως είπε. Βέβαια, σε όλα αυτά απάντησε και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πριν από λίγο θα σας πω προσεχώς τι είπε. Μα, μάλιστα. Και σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν και εκεί αρκετά επικριτικός ο Πρωθυπουργός. Κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα για έλλειψη αξιοπιστίας. Τόνισε πως το συμβόλαιο αλλαγής που προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας κοστολογείται πάνω από 80 δισεκατομμύρια σε ορίζοντα τετραετίας. Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι αναφορές του από την Κεφαλονιά, όπου περιόδευσε χθες. Ο Πρωθυπουργός παρατήρησε πως είναι διπλά προσβλητικό για τους πολίτες, αυτοί που έκοψαν τις συντάξεις και πετσόκοψαν τη μεσαία τάξη, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, να έρχονται τώρα και να λένε ότι θα κάνουν ακριβώς τα ανάποδα από αυτά τα οποία έκαναν την προηγούμενη τετραετία. Από την Κεφαλονιά, επίσης, ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε βέβαιος ότι ο ελληνικός λαός θα εμπιστευτεί και πάλι τη Νέα Δημοκρατία και ότι ο χάρτης της χώρας θα γίνει γαλάζιος στις εκλογές της 21ης Μαΐου. Καλά, Ενώ έχει βάλει ένα εμφανίστηκε στόχο να επίσης πάρουν και τις βέβαιος 9 ότι η Νέα μονεδρικές, Δημοκρατία νομίζω, θα ε. κερδίσει. Έχουν βάλει στόχο να πάρουν και τις 9 μονεδρικές, από ό,τι ξέρω. Ακριβώς. Και τις 9 μονοεδρικές. Αυτή ήταν και η χαρακτηριστική αναφορά του.